Κύριε Ξενάκη, κύριε Αδαμόπουλε, εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε έτσι στη συντροφιά μας την πολύ πολύ πρωινή. Εγώ σας ευχαριστώ. Πώς πάει η προεκλογική εκστρατεία? Πάει ωραία, πάει καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Κάθε μέρα είμαστε και όλο και πιο αισιόδοξοι όσο ερχόμαστε και σε επαφή και με τον κόσμο, όσο συζητάμε τα προβλήματα της πόλης με τον κόσμο, όσο συζητάμε τις δυνατότητες της πόλης με τον κόσμο. Κάθε μέρα νομίζω ότι είμαστε και καλύτερα. Και είμαστε όλο και πιο έτοιμοι και για να διεκδικήσουμε και το Δήμο, αλλά και για να διεκδικήσουμε και το Δήμο. Λοιπόν, εγώ σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε μία από τις πρώτες σας συνεντεύξεις. Mm-hmm. Δεδομένου ότι είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για σας μέσα από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε και ο ίδιος, δεν είστε ιδιαίτερα γνωστός. Λοιπόν, και αυτό ίσως είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό θα λυθεί και από την πραγματικότητα, νομίζω. Ναι, καιρό. Για μένα ίσως να μην έπρεπε να έχει και καμία αξία και κανένα ρόλο. Αλλά εν πάση, γι' αυτό θέλω να σταθώ λίγο στην ουσία. Σας άκουσα λοιπόν με ενδιαφέρον να μιλάτε για το θέμα του παρεμπορίου. Μάλιστα. Το θέμα του παρεμπορίου είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τους μικρομεσαίους, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Και σας κάνω αυτό το ερώτημα με αφορμή ότι το γεγονός ότι χθες παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα αλλά και από τον κύριο Σταθάκη για την ενίσχυση, την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, δεν σας άκουσα να είστε έτσι κατηγορηματικός σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ποινικών διώξεων που πρέπει να ασκούνται στο παρεμπόριο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιμένετε σε αυτή τη θέση σας. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μία κάποια επιοίκεια όλοι αυτοί που στείνουν τις κουβέρτες ή τα σεντόνια και πουλάνε αυτή την πραμάτια που είναι προϊόν λαθρεμπορίου τις περισσότερες φορές. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου θέτετε το ερώτημα, γιατί μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία και να γίνω πιο σαφής και να διευκρινίσω και στον κόσμο, ο οποίος πολλά ακούει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους άλλους συνυποψηφίους σε σχέση με τη χρήση του παρεμπόριου, και μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Εμείς δεν λέμε, εμείς ίσα λέμε ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα στο ζήτημα του παρεμπορίου. Δηλαδή, αν υπάρχουν, όπου υπάρχουν αυτά τα ζητήματα σε σχέση και με τα σεντόνια, προφανώς εκεί πρέπει να επιβάλλεται ο νόμος. Ποιο είναι το θέμα το δικό μας? Αυτό είναι σαφές τώρα που λέτε. Όχι, είναι σαφές, αλλά το είπαμε και από την πρώτη στιγμή. Απλά δεν έγινε τόσο κατανοητό, ίσως. Ναι. Με άλλου τύπου ζητήματα. Το δέχομαι αυτό. Ναι. Και αυτό όμως εμείς που επιμείναμε, και σε αυτό που θα ήθελα να ακούσω και τους υπόλοιπους και τους συνυποψηφίους να επιμείνουν, είναι ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το παραεμπόριο, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει απλά και μόνο να επιδιδόμαστε σε επικοινωνιακού τύπου αποστολές στα πεζοδρόμια, όπου τη μία μέρα κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους με τα σεντόνια και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν τους συλλάβουμε, υπάρχουν κάποιοι άλλοι στη θέση τους. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του παραεμπορίου? Και πιστέψτε με ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά τα προβλήματα των μικρομεσαίων, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τα λουκέτα και με την κρίση έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, ξέρουμε τα προβλήματα, τα συζητάμε τα προβλήματα μαζί τους. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να χτυπηθεί το παρεμπόριο ως ένα οργανωμένο κύκλωμα στα παραπάνω επίπεδα της αλυσίδας. Δηλαδή, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το παρεμπόριο. Ας πάμε να χτυπήσουμε στα σημεία εισόδου της χώρας, εκεί που μπαίνουν τα προϊόντα αυτά τα παράνομα, το λαθρεμπόριο όπως είπατε κι εσείς. Ας πάμε στις αποθήκες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει η αστυνομία, υπάρχουν οι μηχανισμοί. Εντάξει, έχετε δίκιο. Κανείς νομίζω λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό που λέτε. Όμως αυτό είναι δουλειά μιας άλλης υπηρεσίας, είναι δουλειά άλλων υπηρεσιών. Είναι των τελωνιακών κλπ. Η δουλειά του Δημάρχου είναι. Είχε μια δημοτική αστυνομία ο Δήμος, είχε ένα εργαλείο στα χέρια του, το οποίο θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Η δημοτική αστυνομία, όπως ξέρετε, καταργήθηκε και με την ψήφο του κυρίου Σφιλιωτόπουλου και με την ψήφο του κυρίου Κακλαμάνη και με την συνήθη σιωπή του κυρίου Καμίνη. Επομένως, στην ουσία, όποιος αποδίδει ευθύνες σε εμάς σε σχέση με το παρεμπόριο, κατά την άποψή μου, περιέχει μια μεγάλη δόση υποκρισίας. Είστε υπέρ της επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας? Εμείς έχουμε ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αναγκαιότητας να υπάρχει δημοτική αστυνομία και μέσα στο κοινοβούλιο όταν τέθηκε αυτό το ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία την καταργεί και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως είναι υπέρ. Μάλιστα, και σε προσωπικές δηλώσεις που έχω κάνει και εγώ έχουμε μιλήσει ότι πρέπει να υπάρχει δημοτική αστυνομία, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ως θεσμός δίπλα στον πολίτη, να προστατεύει την καθημερινότητα του πολίτη, την ποιότητα ζωής του πολίτη, και όπλο της δημοτικής αστυνομίας πρέπει στην ουσία όχι να είναι το περίστροφο, πρέπει να είναι το στυλό, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλίζει τα συμφέροντα
συμφέροντα των πολιτών και να διασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωή στην καθημερινότητα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο έχει σχέση με τη σημερινή επικαιρότητα, το οποίο ναι, μεν δεν είναι του Δήμου Αθηναίων, πώς το λένε, θέμα έτσι με στεγανά, αλλά αφορά το Δήμο Αθηναίων και έχετε κάνει και δήλωση από αυτού, με αφορμή μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα για το ελληνικό. Και στην οποία θα είναι ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι βλέπω, η κυρία Δούρου θα είναι και διάφοροι άλλα στελέχη. Δεν ξέρω αν θα πάτε κι εσείς το απόγευμα. Λοιπόν, και βλέπω εδώ στην Αυγή ότι λέτε την πρόταση γνωστή το ελληνικό να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί να μην μείνουμε μόνο εκεί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, και κάτι άλλο. Βλέπω εδώ ότι λέτε πως ξεπουλιέται ουσιαστικά αντί πινακίου φακής. Ότι δίνεται το πρώην αεροδρόμιο με 70 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και με σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας. Και έχω μια απορία που έχω. Εσείς οικονομικά έχετε σπουδάσει και τα ξέρετε. Αν πραγματικά το δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί, γιατί υπάρχει μόνο ένας ενδιαφερόμενος? Συνήθως, όταν ξεπουλιέται κάτι, πάνε 200 να το ζητήσουν. Υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος, αυτό υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις, όπως έχουμε και σε άλλου τύπου επιχειρήσεις που ήρθε ένας ενδιαφερόμενος. Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με θεσμικού τύπου ζητήματα και με το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ έμπιστο σε σχέση με τους αγοραστές. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα ήθελα να επιμείνω, επειδή είναι όντως πολύ σημαντικό το ζήτημα, εμείς από την αρχή είχαμε υποστηρίξει την πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου. Στην περιοχή του Όλος ο χώρος θα γίνει πάρκο. Όλος ο χώρος θα γίνει δεν πάρκο. Δεν είναι. Η πρόταση, όποιος διαβάσει, ναι. Και πραγματικά έχει παρουσιαστεί και αρκετές φορές και έχει ενδιαφέρον, σας το λέω ειλικρινά, και να τη μάθει ο κόσμος και να τη συζητήσουμε και δημόσια, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου μιλάει για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, όπου μέσα θα υπάρχουν και διάφορες χρήσεις. Δεν μιλάει για ήπιες, για ανάπτυξη ήπιων χρήσεων, κάποιων εμπορικών, κάποιων λειτουργικών, κάποιων πολιτιστικών. Και έχει κάνει ένα ολόκληρο σχέδιο και οικονομικό και οικονομικής βιωσιμότητας, δηλαδή αυτού του χώρου, αλλά και βιωσιμότητας και του λεκανοπεδίου της Αθήνας, έτσι ώστε ένας πολύ μεγάλος πραγματικά χώρος να μην χαθεί για τους Αθηναίους, να μην γίνει τσιμέντο για τους Αθηναίους, απλά να δώσουμε διέξοδο σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου και στους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας, του Δήμου της Αθήνας, να μπορούν να βρίσκουν πρόσβαση σε έναν πολύ ωραίο χώρο όπως αυτός που θα μπορούσε να γίνει το ελληνικό. Σε σχέση με την πρόταση του Πολυτεχνείου. Εγώ έχω πολλές ενστάσεις, αλλά θα μπορούσαμε να φάμε όχι μία, δύο και τρεις εκπομπές ιστότητας για το ελληνικό. Θα ήθελα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Σακελαρίδη, θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ίσως το έχουμε τις επόμενες μέρες. Σύντομα. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, αν προλαβαίνω, και παρακαλώντας για όσο το δυνατό πιο επιγραμματικές απαντήσεις. Αυτή την ερώτηση την κάνουμε παραδοσιακά σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους ή περιφερειάρχες. Θέλουμε να μας πείτε, όχι δύο, ένα μέτρο το οποίο αν εκλεγείτε, ό,τι και να γίνει, θα μείνει μετά τη θητεία σας. Δηλαδή, ένα έργο για το οποίο να δεσμευτείτε προεκλογικά ότι εγώ, ρε παιδί μου, έχω ένα πρόγραμμα, αλλά αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, ούτως ώστε να το αξιολογήσουν και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι. Ένα. Εμείς έχουμε προτάσει σε πολλά ζητήματα. Ένα θέμα που θα μπορούσα να επιλέξω, που νομίζω ως κυρίαρχο, ναι. Ως κυρίαρχο, επειδή εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επειδή αυτό έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες ανάγκες του 2014 και όχι του 2010, ούτε του 2006, εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Θέλουμε, για παράδειγμα, να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε μια υπάρχουσα υποδομή που είναι η Δημοτική Παιδική Σταθμή. Εκεί δεν τα έχει πάει καλά ο κύριος Καμίνης. Όχι, δεν έχει πάει καθόλου καλά ο κύριος Καμίνης στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Όχι, ενώ στο κοινωνικό έργο. Υπήρξαν παιδιά τα οποία θελήσαν να πάνε και δεν βρήκαν θέση. Κοιτάξτε, έχουν κλείσει στα χρόνια του κυρίου Καμίνη, στην ουσία έχουν κλείσει 20 παιδικοί σταθμοί στο Δήμο της Αθήνας. Από 97 έχουν μείνει 77. Όχι, στο κοινωνικό έργο πραγματικά δεν τα έχει πάει καθόλου καλά ο κύριος Καμίνης. Έχει βασιστεί στην ουσία σε μια σειρά από χορηγίες για να κάνει ένα ελάχιστο έργο σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι έχω κάποιο πρόβλημα, δεν θέλω να μηδενίζω το όποιο έργο έχει κάνει ο κύριος Καμίνης, αλλά αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι εξαιρετικά μεγάλες και η παροχή υπηρεσιών από την πλευρά του Δήμου είναι εξαιρετικά ελάχιστες. Υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία. Επομένως, ναι. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μεγάλο βάρος σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε και να αποτελέσει ο Δήμος μια σπίδα προστασίας σε όλους τους δημότες που πλήττονται από την κρίση, αλλά και να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με άλλον τρόπο και για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για την ασφάλεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο κέντρο της Αθήνας. Και το τελευταίο ερώτημα, το τελευταίο, γιατί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντησή σας. Σύμφωνα με τις έως τώρα δημοσκοπήσεις, οι οποίες βέβαια μπορεί να αλλάξουν συνέχεια, φαίνεται ότι το ποσοστό σας υπολείπεται.
των ποσοστών των ανθυποψηφίων σας. Σε περίπτωση, λέω στην περίπτωση, κατά την οποία δεν καταφέρετε να περάσετε στο δεύτερο γύρο, λέω σε αυτή την περίπτωση, πιστεύετε ότι θα έχετε προσωπική ευθύνη ή θα είναι μια πολιτική επιλογή των πολιτών της Αθήνας? Για να σας είμαι τελείως ειλικρινής, πιστεύουμε ότι θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο και σας το λέω πολύ ειλικρινά και πιστεύω ότι θα είμαστε και δημοτική αρχή. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, όσο κερδίζουμε και σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, πιστεύουμε και έχουμε ήδη δει και τις θετικές αντιδράσεις και του κόσμου σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο περνάει, σε σχέση και με τη δική μου ψηφιότητα, και πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε κάθε περίπτωση είμαστε στο δεύτερο. Δεν θα θέλετε, φαντάζομαι, να προβλέπετε και τον αντίπαλό σας, δεν θα θέλετε, φαντάζομαι, από τώρα, έτσι. Εγώ να πω απλώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις είναι αυτές τις τελευταίες και στην πρώτη Αθηνών, όσες είδαμε, είναι πρώτο κόμμα, έχει περάσει τη Νέα Δημοκρατία, να το επισημάνουμε. Λοιπόν, εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στο ακροατήριο. Εντάξει, εγώ απλώς το επισημαίνω, έτσι, το επισημαίνω. Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους στο Δήμο της Αθήνας που πραγματικά νιώθουν την ανάγκη να δουν τις εκλογές ως ένα εφαλτήριο για να αλλάξουν τη ζωή τους. Ξέρουν πώς ζουν, δεν θα τους περιγράψουμε εμείς τις συνθήκες της ζωής τους. Ξέρουμε τι προβλήματα έχουν συσσωρευτεί όλα τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι ο κόσμος της Αθήνας είναι εξαιρετικά όριμος, έτσι ώστε να μπορεί να σκεφτεί, να αναλογιστεί τι έχει γίνει στη ζωή του, να βάλει κάτω τα προγράμματα, να τα συγκρίνει, να δει την πολιτική βούληση που έχουν οι υποψήφοι να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και να αποφασίσει. Και νομίζουμε ότι αν τα κάνει όλα αυτά και που θα τα κάνει όλα αυτά, αυτό θα μας φέρει και στο δεύτερο γύρο. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σύντομα μαζί σας και όπως είπε και ο Βασίλης, θα πούμε και για το ελληνικό ιδιαίτερο, γιατί και εγώ έχω διάφορες ενστάσεις για το θέμα αυτό, αλλά τις κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχετε δίκιο. Ίσως μπορέσετε κάποιο πρωί να μας κάνετε και παρέα εδώ πέρα. Ναι, έρθετε από εδώ, από το στούντιο. Για να τα πούμε από κοντά σε αρκετό χρονικό διάστημα. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακελαρίδη. Καλημέρα σας. Κύριε Περδικάρη, ζητάμε συγγνώμη.